Μετά το Youth Pass έρχεται και το Sport Pass. Η νέα επιδότηση που και σε αυτή την περίπτωση αφορά τους νέους έχει στόχο την όθηση των μαθητών στον αθλητισμό. Όπως θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην άθληση και στην κοινωνικοποίησή τους. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και πάρα πολλές οικογένειες, έτσι που το είδα και το διάβασα, με χαμηλά ισοδηματικά κριτήρια που δεν έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν σε κάποιο σύλλογο, να λάβουν. Συγκεκριμένα, πρόκειται για βάουτσερ ύψους 300 ευρώ, το οποίο θα απευθύνεται στους μαθητές της πρώτης γυμνασίου για να εγγραφούν σε αθλητικούς συλλόγους αρεσκίας τους. Συντηρητικά δικαιούχοι αναμένεται να είναι περίπου 35.000 μαθητές, ενώ τα κριτήρια αναμένεται να είναι ισοδηματικά. Μια εξαιρετική κίνηση θα δώσει ένα τεράστιο push στην νεολαία μας, που η νεολαία τη συγκεκριμένη εποχή είναι μια νεολαία η οποία έρχεται από μια δίδυμη καραντίνα. Η επιδότηση πάντως αναμένεται να δώσει όθηση και στα αθλητικά αεραστεχνικά σωματεία. Άνθρωποι του αθλητισμού επισημαίνουν τη σημασία της διαπαιδαγώγησης και των αξιών του αθλητισμού για τους μαθητές σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, ότι είναι μια εξαιρετική κίνηση η οποία τα παιδιά θα δώσει ένα εξαιρετικό κίνητρο να φύγουν από τις πλατείες, να φύγουν από τα ναρκωτικά, να φύγουν από τα... από το bullying που λέμε, που είναι πάρα πολύ δεδομένο στην εποχή, και νομίζω ότι έχει μόνο πολύ καλά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ό,τι γίνεται, γιατί ο στόχος του αθλητισμού είναι να βάλουμε τους μαθητές σε μια διαβίου διαδικασία, δηλαδή στο να μάθει ένας μικρός μαθητής να αθλείται όχι μόνο την περίοδο που είναι μαθητής, αλλά μέχρι τα βαθιά του γεράματα, γιατί πρέπει να ξέρουμε και να καταλάβουμε πολύ καλά ότι η άθληση είναι ένας δείκτης υγείας. Το μέτρο το οποίο σχεδιάζει η κυβέρνηση αποτελεί ουσιαστικά μια οικονομική ενίσχυση που εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη του αθλητισμού στην κοινωνία.